Πάμε στον κύριο Φραγκίσκο Δασκαλάκη. Το θέμα που αναφέρθηκα πριν από λίγο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα, Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής. Καθώς τι λένε εκεί οι άνθρωποι, αν χρειάζονται θυσίες, περίφημη δήλωση, για να μην γίνω πιο συγκεκριμένος, για να αλλάξει κάτι, ποιο είναι το τίμημά μας για το απαρχαιωμένο, επικίνδυνο, φωνικό, οδικό δίκτυο της Κρήτης. Πάμε στον κύριο Δασκαλάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλησπέρα στους τηλεθέατες. Φέρνετε ένα θέμα στο προσκήνιο για το οποίο λύσεις έπρεπε να έχουν δοθεί εδώ και δεκαετίες, εδώ και χρόνια. Και αφορά την επικινδυνότητα, όχι μόνο φαντάζομαι του ΒΟΑΚ, αλλά και του επαρχιακού δικού δικτύου. Με φόντο την τραγωδία στα Τέμπη. Και τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε? Το αυτονόητο κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να επισημαίνουμε τις παραλήψεις, τα λάθη από την πλευρά των ηθινόντων. Πολλές φορές, αν θέλετε, φτάνουμε στα όρια το να μας χαρακτηρίσουν, αν θέλετε, γραφικούς, μάντες κακών, ακόμα και λαϊκιστές. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μένουμε ως ενεργοί πολίτες αμέτωχοι σε όλο αυτό που διαδραματίζεται γύρω μας. Βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει. Βλέπουμε πολλά άλλα περισσότερα να έρχονται κακά σημάντα. Είναι θέμα χρόνου να συμβούν και φυσικά, επαναλαμβάνω, έχουμε χρέος ως ενεργοί πολίτες, έχουμε κάνει αρκετές δράσεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια σε επίπεδο Κρήτης. Θα είμαστε εδώ όποτε και όταν χρειάζεται για να επισημαίνουμε όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Δεν μπορώ να διανοηθώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, εν έτη 2023, εργάζομαι στον χώρο των μεταφορών σε επίπεδο Κρήτης αρκετά χρόνια, γνωρίζοντας ότι όχι απλά το GPS που μας δίνει το στίγμα θέσης, αν θέλετε, ενός οχήματος, αλλά πολλές άλλες εφαρμογές, παράπλευρες του GPS, παράλληλα λειτουργούν και μας δείχνουν με κάθε λεπτομέρεια την ταχύτητα του οχήματος, ποιος οδηγός κινεί το όχημα, εάν λειτουργεί το air condition, εάν λειτουργεί ο κινητήρας. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εν έτη 2023 με την χρήση της τεχνολογίας δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα, ότι η τύχη και εν γέννη η ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, κρέμεται στην, αν θέλετε, στο ανθρώπινο λάθος, στο αν θα γυρίσουμε ένα κουμπί ή όχι. Είναι ανεπίτρεπτο, είναι τραγικό αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σωστά, και πολύ καλά κάνετε και φέρνετε αυτό το θέμα στο προσκήνιο. Σίγουρα ανθρώπινος παράγοντας, αλλά το θέμα είναι ποια η δικλίδα ασφαλείας. Ποια είναι τα επόμενα στάδια προκειμένου ένας άνθρωπος για τον Α, Β, Γ λόγο κάνει ένα λάθος. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, έχει εξελιχθεί. Μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Κάποιες αποφάσεις χρειάζονται και κάποια κονδύλια τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας να αξιοποιηθούν την ώρα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Θέλω να τα ξαναπούμε πραγματικά. Ναι, ολοκληρώστε. Αν μου επιτρέπετε, σε όλο αυτό που διαδραματίζεται και επαναλαμβάνω, φωνάζουμε διαχρονικά ότι συμβαίνει, ευθύνη έχουμε άπαντες σε όλο αυτό που συμβαίνει. Το ότι εμείς από την πλευρά μας ως πολίτες εθελοτυφλούμε και δεν απαιτούμε αυτό που στην κυριολεξία μας ανήκει, νομίζω ότι έχουμε την δική μας ευθύνη. Χορός εκατομμυρίων να πούμε κάθε φορά, να υπάρχει, να συμβαίνει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά σε πολλά θέματα, χορός εκατομμυρίων που τελικά καταλήγει σε μία μαύρη τρύπα. Μάλιστα. Όπως είχε πει ο Ναπολέον Βοναπάρτης, τα συλλογικά εγκλήματα δεν ενοχοποιούν κανένα, αλλά και ο Βολτέρος είχε πει ότι το έγκλημα που συγχωρείται από εμάς μας κάνει συνένοχους. Μένει λοιπόν να αποφασίσουμε για το ποια πλευρά θα ακολουθήσουμε και σε ποια πλευρά ανήκουμε από τις δύο. Να είστε καλά, κύριε Δασκαλάκη, χαιρετισμούς.